παρέμβαση του εισαγγελέα Ηρακλείου ζητούν γονείς μαθητών των δύο ειδικών σχολείων και σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να πιεστούν καταστάσεις ώστε να βρεθεί μια λύση για την άμεση μεταστέγαση των μαθητών σε ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολικό κτίριο. Το πρωί μετέβησαν στο δικαστικό μέγαρο, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να καταθέσουν στοιχεία στην εισαγγελία Ηρακλείου, καθώς όπως ενημερώθηκαν, ο εισαγγελέας έχει διατάξει ήδη προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση των βαρύτατων καταγγελιών σε σχέση με την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση των δύο σχολείων. Ευελπιστούμε σαν νομικός να ελέγξει την κατάσταση και να πιέσει από τη μεριά του, είτε να κινηθούν πιο γρήγορα τα πράγματα, είτε επιτέλους να μας δοθεί έγγραφα το δίκαιο μας. Καταρχήν έχουμε ένα χαρτί από την περιφέρεια ότι το σημείο της κατολίσθησης ήταν ασφαλή, με την προϋπόθεση όμως να μην πλησιάσουν εκεί τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά πιστεύουμε ότι δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Ένα να ξεφύγει να πλησιάσει και να γίνει ένα ατύχημα, ποιος παίρνει την ευθύνη? Την ίδια ώρα η ανησυχία των γονέων παραμένει έκδηλη, δηλώνοντας ότι η κατάληψη του σχολείου θα συνεχιστεί από την ερχόμενη Δευτέρα, με τους ίδιους να περιγράφουν την άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα παιδιά τους. Μπορεί μέσα σε μία ώρα πράγματα που έχουμε κατακτήσει με αγώνα και με πόνο μετά από 5 χρόνια θεραπείων να το χάσουμε μέσα σε 5 λεπτά. Είναι από ορίστου η κατάληψη. Είναι μέχρι να βρεθεί λύση. Αυτά τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Ζητάμε την άμεση μετεστέγαση των ειδικών σχολείων σε μία άλλη περιοχή που θα είναι και ασφαλής και αξιοπρεπής και θα καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών μας. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα για να στηρίξουμε τον δίκαιο αγώνα των γονιών των δύο αυτών πολύπαθων σχολείων. Εν τω μεταξύ, η Δημοτική Αρχή είναι σε αναμονή της γεωλογικής εκτίμησης για τη στατική κατάσταση του Ανατολικού Πρανούς, με την πρώτη προφορική ενημέρωση όμως να μην την ικανοποιεί. Όπως δήλωσε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έκθεσης γεωλογικής εκτίμησης, δεν προκύπτει επαρκής διασφάλιση για τη στατικότητα του Ανατολικού Πρανούς. Με αυτό ως δεδομένο, η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε άμεσες λύσεις και δρομολογεί τις διαδικασίες μετεγκατάστασης των δύο σχολικών δομών στο ακίνητο της Νέας Αλικαρνασσού, με τις εργασίες διαμόρφωσης να ξεκινούν από την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν πάει άλλο. Μέχρι τώρα ήταν θέμα αξιοπρέπειας η σχολική κοινότητα που δεν υπήρχε, αλλά τώρα είναι θέμα ζωής.